Γεια σας παιδιά, είμαι η κυρία Ρενάτα και σήμερα θα δούμε μαζί λίγες πράξεις με το πάτημα στη δεκάδα που έχετε ήδη μάθει και ένα προβληματάκι. Για να δούμε τους στόχους μας για σήμερα. Θα θυμηθούμε τα ζευγαράκια των αριθμών από το 1 έως το 10. Θα εκτελείτε προσθέσεις και αφαιρέσεις με το πάτημα στη δεκάδα και θα ανεβοκατεβαίνετε πιο εύκολα τις δεκάδες μέχρι το 100. Σας έχω φτιάξει εδώ τα σπιτάκια με τις παρεούλες των αριθμών. Να τα θυμηθούμε λίγο. Σε κάθε σπιτάκι, στη στέγη, έχω έναν αριθμό. Το πρώτο είναι το 1, μετά το 2 το 3. Άρα σε κάθε σπιτάκι ζουν τα ζευγαράκια, οι παρεούλες των αριθμών, που φτιάχνουν τον αριθμό που είναι στη στέγη. Πάμε να δούμε το 3, που είναι και πιο πολύ. 0 και 3, 1 και 2, 2 και 1, 3 και 0. Συνεχίζουμε. Να σταθούμε λίγο στο 5. Το σπιτάκι του 5, λοιπόν, έχει μέσα παρεούλες, ζευγαράκια, που αν τα προσθέσουμε, κάνουν τον αριθμό 5. 0 και 5, 1 και 4, 2 και 3, 3 και 2, 4 και 1, 5 και 0. Τα λέω έτσι γρήγορα για να τα θυμηθούμε, γιατί όλες αυτές οι παρεούλες θα μου χρειαστούν για τις πράξεις που θα κάνουμε μετά. Οπότε καλό είναι να έχεις δίπλα σου ένα τετράδιο και ένα μολύβι για να τις κάνουμε παρέα, για εξάσκηση. Θα μου πείτε γιατί να κάνουμε πράξεις τώρα, αφού έχουμε και τα κομπιουτεράκια. Χρειάζεται που και που να εκπαιδεύουμε το μυαλό μας για να γινόμαστε λίγο πιο έξυπνοι. Για να δούμε τα σπιτάκια του 7 και του 8 και του 9, όσο μεγαλώνουν οι παρέες, τόσο μεγαλώνει και το σπίτι. Γίνεται σαν πολυκατοικία, έτσι. Πάμε να δούμε του 8, που θα μας χρειαστεί και μετά, γι' αυτό το επισημαίνω. Για να τα γράψουμε και εδώ. 0 και 8, 1 και 7, 2 και 6, 3 και 5, 4 και 4, 5 και 3, 6 και 2, 7 και 1, 8 και 0. Πολύ ωραία. Κάνω και ένα ορθογώνιο και τη στέγη και ένα ωραίο παχουλό 8. Και εδώ πέρα λοιπόν ζουν όλα αυτά τα ζευγαράκια που αν τα προσθέσω κάνουν 8. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε το σπιτάκι του 10. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Ολόκληρη πολυκατοικία και τα ζευγαράκια θα τα χρειαστώ πάρα πολύ για να κάνω τις πράξεις μου. Πάμε να τα γράψουμε. Γράψτε και εσύ για να τα θυμηθείς. 0 και 10, 1 και 9, 2 και 8, 3 και 7, 4 και 6, 5 και 5. Επιμένω λίγο σε αυτά. Το ξέρω. Απλώς θέλω να τα θυμηθείς. 7 και 3, 8 και 2, 9 και 1, 10 και 0. Πολύ ωραία. Φτιάχνω και εδώ το σπιτάκι του 10. Ωπς, δεν με φτάνει για την οροφή. Αλλά δεν πειράζει. Όλα αυτά τα ζευγαράκια μου κάνουν 10. Κάποιες φορές, λοιπόν, αυτά τα ζευγαράκια βγαίνουν και από το σπίτι. Πάνε μια βολτούλα στο πάρκο. Και εκεί που λες. Βρίσκουν ένα παγκάκι, θα προσπαθήσω να κάνω ένα απλό παγκάκι. Ας πούμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι το παγκάκι του 10. Πολύ ωραία. Και για να πάρουμε ένα ζευγαράκι από το σπίτι του 10. Φαίνεται για παγκάκι. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε παγκάκι. Λοιπόν, το 2 και το 8. Το 2 κάθεται εδώ. Και το 8 εδώ. Αυτό γιατί σας το λέω. Γιατί κάποιες φορές οι παρεούλες μας μπορεί να χρειαστεί... Ούψ, να σβήσουμε. Να αλλάξουν θέση. Να κάτσει από εδώ το 8 και από εδώ το 2. Αλλά και πάλι θέλω να θυμάσαι ότι σε όποια θέση και να καθίσουν, πάλι θα μου κάνουν 10. Αυτό ισχύει και για όλα τα ζευγαράκια των αριθμών στα σπίτια που ζουν. Εντάξει, ακόμα και αν αλλάζουν θέση, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Εδώ έχω φτιάξει μία σκάλα. Για να παρατηρήσουμε λίγο σε αυτή τη σκάλα. Αριστερά βλέπω το ρήμα «ανεβαίνω» και το σημαδάκι της πρόσθεσης. Άρα ανεβαίνω τα σκαλιά. Δεξιά «κατεβαίνω» και το σημαδάκι της αφαίρεσης. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε, να ανέβουμε τα σκαλάκια. Σε κάθε σκαλοπάτι βλέπω και από έναν αριθμό. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι αριθμοί, το παρατηρήσατε? Έχουν όλοι δίπλα τους ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό. Πολύ ωραία. Παιδιά, αυτές τις λέμε στρογγυλές δεκάδες και μας βοηθάνε πάρα πολύ να κάνουμε τις πράξεις πατώντας σε αυτά τα σκαλοπάτια.
Πάμε όλοι μαζί τώρα να ανέβουμε μέχρι το 100 και να κατέβουμε. Έτσι, για να το θυμηθούμε. Έτοιμοι? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και να κατέβουμε τώρα. 10-10 θα κατέβουμε. Προσοχή. 100, 90, λέτε κι εσείς. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 και 10. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά από αυτό το σύντομο, τη σύντομη περιγραφή της θεωρίας μας, ας πούμε, πάμε να κάνουμε πράξεις. Λοιπόν, ξεκινώ με την πρώτη πράξη που είναι το 35 και 8. Πάρε και εσύ τετράδιο και καλά θα κάνεις να γράφεις παρέα μου. 35 συν 8 ίσον. Πολύ ωραία. Πώς θα κάνω αυτή την πράξη τώρα? Καταρχάς θα βάλω στο 8 δύο αυτάκια, γιατί θα πρέπει να το σπάσω σε δύο αριθμούς. Και τότε θα μου χρειαστεί, σε αυτή την περίπτωση, το σπιτάκι του 8, γι' αυτό το λόγο το έγραψα εδώ. Ωραία. Και θα πρέπει επίσης να συμβουλευτώ και τη σκαλίτσα μου. Ποιον αριθμό έχω εδώ? Το 35. Α, μάλιστα. Για να δω στη σκαλίτσα μου το 35, πού βρίσκεται? Βρίσκεται, θα το κάνω έτσι πολύ γρήγορα εδώ, 30, 40. Πολύ ωραία. Βρίσκεται ανάμεσα στο 30 και στο 40. Και τι έχω? Πρόσθεση. Άρα θα ανέβω τη σκαλίτσα μου. Κοιτάζω λοιπόν τις μονάδες μου και πρέπει να σκεφτώ έναν αριθμό που κάνει παρέα με το 5 και μαζί με το 5 θα μου κάνει 10 για να πατήσω στη δεκάδα του 40. Έτσι, πολύ ωραία. Πάω λοιπόν στο σπιτάκι του 8 και βλέπω, καταρχάς στο σπιτάκι του 10, συγγνώμη, 5 και 5 κάνει 10. Άρα ο αριθμός που χρειάζομαι σίγουρα είναι το 5. Το γράφω εδώ. Τώρα, αφού το 8 πήρα 5, τι του έμεινε? Γυρίζω στο σπιτάκι του 8 και πάω και βλέπω αυτήν εδώ την παρεούλα. Μάλιστα. Άρα δίπλα στο 5 θα βάλω το 3 στο άλλο αυτάκι. Και αμέσως έσπασα τον αριθμό 8 σε 5 και 3, θα μου πείτε τώρα. Γιατί 5 και 3 και όχι 3 και 5, αφού και αυτό 8 κάνει. Γιατί, παιδιά, αν το είχα βάλει 3 και 5... Το 5 μαζί με το 3 δεν με βολεύει τόσο για να πατήσω στο 40. Γιατί 35 και 3 κάνει 36, 37, 38. Δεν βολεύει καθόλου. Εγώ θέλω να πατήσω στο 40. Άρα επιλέγω αυτό εδώ το ζευγαράκι, το 5 και 3, γιατί αυτό με βολεύει περισσότερο. Πάμε λοιπόν τώρα που το είδαμε να γράψουμε αλλιώς την πράξη μας. 35 συν 5, αυτό εδώ δηλαδή, παρέα με αυτό, συν, αυτό θα το κάνω με μαύρο, συν 3. Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε. Ίσον. 35 συν 5 κάνει 40. Πολύ ωραία. Πάτησα στο σκαλοπατάκι μου. 40. Συν 3, ίσον 43. Μπράβο, το βρήκατε. Πάμε να κάνουμε και λίγη εξάσκηση ακόμη. Δεύτερη πραξούλα. Έχω και προσθέσεις και αφαιρέσεις. Καλό είναι να γράφεις. Λοιπόν, 77 και 6. 77 και 6 ίσον. Πρώτο βήμα, στο 6 βάζω δύο αυτάκια. Και μετά, γιατί πρέπει να το σπάσω, γι' αυτό το λόγο του βάζω αυτάκια. Μετά κοιτάζω αυτόν τον αριθμό μου. Είναι το 77, μάλιστα, στη σκαλίτσα μου. Εδώ, για να σβήσω την προηγούμενη για να μην μπερδεύεστε. Είμαι κάπου ανάμεσα στο 70 και στο 80, άρα πρέπει να πατήσω στη στρογγυλή δεκάδα του 80. Για να δούμε, στις μονάδες μου έχω τον αριθμό 7. Πάω στο σπιτάκι του 10 και κοιτάζω το 7 με ποιο κάνει ζευγαράκι. Μάλιστα, κάνει με αυτό εδώ και με αυτό εδώ. Ποιο όμως μου χρειάζεται, ποιο μου είναι απαραίτητο για να φτάσω το 80? Αυτό εδώ το ζευγαράκι, παιδιά, θα πάρω και θα βάλω εδώ το 3. Μάλιστα. Και τώρα, αφού από το 6 πήρα τα 3, στο άλλο αυτάκι θα βάλω αυτό που μου μένει. 3. 3 και 3. Και γράφω, συνεχίζω να γράφω κάπως αλλιώς τώρα την πρόσθεσή μου. 77. Ελπίζω να το βλέπετε ή να τα συνεχίσω όλα με μαύρο. Φαίνεται. Συν 3. Συν. Ωραία. Συν 3. Ίσον. Αυτό εδώ κάνει 80. Συν 3. Ίσον 83.
Τέλειο. Εύκολο. Μπράβο. Πάμε κι άλλη μία πρόσθεση και μετά αφαιρέσεις. 47 συν 9. Κοιτάζω λοιπόν το 47. Βάζω αυτά και στο 9 γιατί θα πρέπει να το σπάσω σίγουρα. Και κοιτάζω το 47. Για να δω τη σκαλίτσα μου. Εδώ είναι το 40 και εδώ το 50. Άρα το 47 είναι κάπου εδώ. Άρα εγώ πρέπει να πατήσω στη στρογγυλή δεκάδα του 50. Και άρα να βάλω στο 7 το ζευγαράκι που του ταιριάζει για να μου κάνει 10. Και κοιτάζω πάλι στο σπιτάκι του 10. Ποιο είναι αυτό που ταιριάζει? Το 3. Πολύ ωραία. Και αφού από το 9 συμβουλεύομαι τα σπιτάκια του 9, αν δεν τα έχω στο μυαλό μου, σίγουρα κάπου θα τα έχω γράψει, οπότε το κοιτάζω, το τέρι του 3 και τι μου κάνει 9, είναι το 6. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. 3 και 6. Και γράφω κάπως αλλιώς, 47 συν 3, το κυκλώνω, συν 6. Γιατί αυτό, γιατί το κυκλώνω, γιατί κάνει 50. Ίσον 50 και 6, ίσον 56. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και μερικές αφαιρέσεις. Οι αφαιρέσεις είναι λίγο πιο εύκολες και θα σας πω γιατί. Γιατί μπορώ να διακρίνω από τον αριθμό των μονάδων τι θα βάλω στο πρώτο αυτάκι που βγάζω στο διπλανό αριθμό. Λοιπόν, 65 μείον 7 ίσον. Πολύ ωραία. Κατεβαίνω τη σκαλίτσα μου τώρα, έτσι. Άρα κάπου εδώ είναι το 60, εδώ το 65. Και θα κατέβω και λίγο πιο κάτω σε κάτι άλλο, 50 κάτι, δεν το λέω. Λοιπόν, κοιτάζω τις μονάδες μου, είναι 5. Άρα ξέρω ότι στο πρώτο αυτάκι του 7 θα βάλω τον αριθμό 5. Και στο δεύτερο θα βάλω αυτό που έμεινε από το 7, αν πάρω 5, είναι 2. Πάρα πολύ ωραία. 5 και 2. Και γράφω κάπως αλλιώς, 65 μείον 5, το κυκλώνω, γιατί αυτό θα πατήσει στη στρογγυλή δεκάδα του 60, γι' αυτό το κυκλώνω για να το βλέπουμε καλύτερα, μείον 2. Ίσον 60 μείον 2, ίσον 58. Εύκολο. Πάμε να κάνουμε κι άλλες δύο. 27 πλην 9. 27 πλην 9 ίσον. Για να δούμε. Είναι πολύ εύκολο τώρα. Στη μία μεριά, στο πρώτο αυτάκι του 9 θα βάλω το 7. Πολύ ωραία. Και τι του έμειναν? Και άλλα 2. Άρα το σπάω το 9 σε 7 και 2. Και συνεχίζω την πράξη μου. 27 πλην 7 πλην 2. Να βάλουμε και λίγο κόκκινο. Τελείωσε το κόκκινο. Πειράζει. Μαύρο. Ίσον 20 πλην 2, ίσον 18. Εύκολο. Πάρα πολύ ωραία. Και άλλη μία αφαίρεση. 93 μείον 5. 93 μείον 5. Ούψ. Θα το φτιάξω πιο ωραίο το 5. Ίσον. Βάζω αυτά και στο 5. Και κοιτάζω τις μονάδες μου, είναι 3, άρα στη μία μεριά θα βάλω το 3 και από το 5, αφού πήρα 3, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τα δαχτυλάκια μου, αν δυσκολεύομαι κάποιες φορές, μείναν άλλα 2. Πολύ ωραία. Και γράφω 93 μείον 3 μείον 2 ίσον 90 μείον 2 ίσον 88. Τέλειο. Εύκολο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας. Και τώρα θα δούμε ένα απλό προβληματάκι. Στο πρόβλημα αυτό, οι αριθμοί είναι μικροί και πολύ απλοί. Πάμε να το διαβάσουμε. Μπορείτε και εσείς να διαβάζετε μαζί μου, αφού το βλέπετε στη διαφάνεια. Ο Λάμπρος κάνει πάρτι μαζί με την αδελφή του την Άννα. Εκείνος καλεί 12 φίλους του και η Άννα 9 φίλες της. Πόσα παιδιά είναι καλεσμένα στο πάρτι συνολικά? Μάλιστα. Τα προβλήματα έχω καταλάβει ότι σας δυσκολεύουν σε όλες τις τάξεις. Καταρχάς υπάρχουν 2-3 πραγματάκια που πρέπει να προσέξουμε. Όταν βλέπουμε ένα πρόβλημα, εντοπίζουμε τις πληροφορίες που... Στους αριθμούς. Οι πληροφορίες μου είναι πάντα κρυμμένες στους αριθμούς. Μετά το διαβάζω προσεκτικά και ψάχνω και μία λέξη κλειδί για να καταλάβω τι πράξη θα κάνω. Πάμε να δούμε τις πληροφορίες του προβλήματος αυτού. Τις βρήκατε? Βεβαίως. Έχω κάνει και κόκκινους τους αριθμούς. Βέβαια. Είναι 12. Άρα θα χρειαστώ το νούμερο 12. Και 9. Πάρα πολύ ωραία. Τι πράξη όμως θα κάνω? Για να δούμε τι με ρωτάει. Συνήθως την ερώτηση των προβλημάτων είναι κρυμμένη και η πληροφορία για το ποια πράξη θα κάνω. Πόσα παιδιά είναι καλεσμένα στο πάρτι συνολικά? Βρήκατε τη λέξη κλειδί? Αυτή τη λέξη που θα με βοηθήσει να καταλάβω ποια πράξη θα κάνω?
τη βρήκατε. Σας είχα βοηθήσει λίγο. Την είχα κάνει με πιο σκούρα γράμματα. Συνολικά, τι θα πει συνολικά, παιδιά? Θα πει όλα μαζί, το σύνολο. Άρα ψάχνω να βρω πόσα παιδιά θα πάνε στο πάρτι. Υπάρχουν τρεις τρόποι και με βοηθούν και τρεις. Πρώτα απ' όλα, όταν δυσκολεύομαι, ζωγραφίζω το πρόβλημα. Τι θα πει ζωγραφίζω? Έχω 12 αγόρια, έτσι δεν είναι? Πρέπει να ζωγραφίσω 12 παιδάκια. Θα κάνω πολύ γρήγορα τα σκιτσάκια εδώ πέρα. Είμαι σίγουρη ότι εσείς ζωγραφίζετε καλύτερα από μένα. Και πάντα λέω στα παιδιά, όταν έχουμε προβλήματα, να τα αντιμετωπίζουμε πρώτα με τη ζωγραφική. Σίγουρα το κάνει πιο εύκολο. Και με βοηθάει να καταλάβω και τι πράξη θα κάνω. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Είμαι σίγουρη ότι τα δικά σου τα σκίτσα θα είναι καλύτερα από τα δικά μου. Λοιπόν, άρα ζωγραφίζω 12 παιδάκια, 12 αγόρια. Και μπορώ, αν θέλω, να ζωγραφίσω και 9 κορίτσια. Δεν θα τα κάνω όλα, θα σας τα δείξω όμως στη διαφάνεια. Που τα έχω κάνει, είναι και πιο φαντασμαγορικά. Ας πούμε ότι τα κορίτσια θα είναι κάπως έτσι, 12 όμως. Για να δούμε τη διαφάνεια. Ξεκινάω να μετράω από το 12. Εδώ πέρα έχουμε όλα τα παιδάκια που θα είναι στο πάρτι μαζεμένα. Δεν μετράω πάλι από την αρχή, αφού ξέρω ότι τα αγόρια είναι 12. Έτσι, 12. Και πάω στα κορίτσια. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Μπράβο, το βρήκατε. 21 παιδιά θα είναι όλα μαζί στο πάρτι. Το βρήκαμε λοιπόν, αφού γίνομαι ζωγράφοι. Πάμε να γίνουμε τώρα και μαθηματικοί. Τι θα πει αυτό, ε? Θα πει ότι πρέπει να βρούμε το σωστό αποτέλεσμα κάνοντας και μία πράξη. Ποια πράξη ήταν αυτή που είπαμε ότι θα κάνουμε στην αρχή και το βρήκαμε από τη λέξη κλειδί, θυμάστε? Πρόσθεση, φυσικά. Θα κάνουμε πρόσθεση. Για να δούμε. 12 και 9. Θυμάστε τον τρόπο πριν. Βάζω στο 9 αυτάκια. Πολύ ωραία. Κοιτάζω τις μονάδες μου. 10 εδώ, να είσαι καλύτσα μου. 20. Άρα θα πατήσω στη στρογγυλή δεκάδα του 20. Τι μου λείπει από το 12 να φτάσω μέχρι τη στρογγυλή δεκάδα του 20? Ποιο ήταν το ζευγαράκι? Τα έσβησα. Θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε, αν δεν το είχα σβήσει, στο σπιτάκι του 10, το ζευγαράκι του 2. Το θυμάστε? Είμαι σίγουρη. 8 λοιπόν. Πολύ ωραία. 8 και αφού από το 9 πήρα 8, έμεινε 1. Και ξαναγράφω την πράξη μου. 12 και 8, να το, εδώ θα πατήσω με αυτόν τον τρόπο στο 20 και 1, ίσον. 20 και 1, ίσον. 21, πάρα πολύ ωραία. Το βρήκα και με τον τρόπο των μαθηματικών. Πάμε να το δούμε και γραμμένο εδώ. Τέλεια! Είμαι σίγουρη ότι τα κατάφερες και εσύ από το σπίτι. Και ακόμα κάτι. Αφού γίναμε ζωγράφοι, αφού γίναμε μαθηματικοί, τώρα θα γίνουμε και λογοτέχνες. Θα γράψουμε με λόγια μια ωραία πρόταση, μια σωστή απάντηση για το πρόβλημά μας. Το βλέπουμε στη διαφάνεια. Στο πάρτι συνολικά είναι καλεσμένα 21 παιδιά. Τώρα λύσαμε με ολοκληρωμένο τρόπο το πρόβλημά μας. Ελπίζω να τα πήγες υπέροχα. Αυτά για σήμερα. Γεια χαρά!